βρισκόμαστε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέβα, σήμερα σε μια περιοχή όπου γίνεται μια πολύ σημαντική αποκατάσταση κυκλοφορική. Ήδη από χθες το βράδυ έχει δοθεί σε διπλή κυκλοφορία η 26η Οκτωβρίου. Σήμερα ολοκληρώνονται κάποιες τεχνικές εργασίες, οι οποίες βέβαια θα συνεχιστούν και στις αμέσως προσεχείς ημέρες, γιατί υπάρχει μια αλληλουχία ενεργειών ώστε να επέλθει η οριστική αποκατάσταση της κίνησης. Ομοίως γίνονται κάποιες τεχνικές εργασίες και στην οδό των Δεκανήσου. Εκείνο που θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον ότι με την αποκατάσταση στο κόμβο της πλατείας Δημοκρατίας της κυκλοφορίας ουσιαστικά φαίνεται ότι κλείνουν οι μεγάλες εκκρεμότητες του μετρό στην πόλη, με εξαίρεση φυσικά όπως ξέρετε την σταθμό της Βενιζέλου, όπως και εκεί προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα, με πολύ γρήγορο ρυθμό, και εντός των προσεχών ημερών ξεκινούν οι αυστηρά και αποκλειστικά κατασκευαστικές εργασίες του σταθμού με την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν. Για μένα είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα, γιατί ξέρω ότι αυτός ο χώρος έχει μείνει με αυτή τη μορφή την εργοταξιακή από το 2007, το Δεκέμβριο του 2007. Οπότε το να έρχεται κανένας 15 χρόνια μετά και να επαναφέρει την τάξη στην πόλη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την πόλη, το μετρό που έρχεται και το οποίο πρέπει να πιστώσουμε στην Αττικό Μετρό σε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, και όχι μόνο στην Αττικό Μετρό, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν ακόμα και σήμερα στην ολοκλήρωσή του. Επιτρέπει στον Δήμο να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα μεταμόρφωσης της πόλης, το οποίο φαντάζομαι ότι έρχεται και στο διάλογο σας.